Στο συνέδριο των Γερμανών Χριστιανοδημοκρατών στο Βερολίνο βρέθηκε ο υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την Προεδρία της Κομισιόν, Jean-Claude Juncker. Ο 59χρονος πρώην Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου τάχθηκε κατά της έκδοσης ευρωομολόγου επειδή, όπως είπε, δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες. Εμφανίστηκε επίσης επιφυλακτικός για την περαιτέρω διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτείνω προσοχή και φρένο όταν μιλάμε για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήμουν ενθουσιώδης το 2004 όταν γινόταν η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική και την Κεντρική Ευρώπη. Αλλά πιστεύω ότι τώρα χρειαζόμαστε ένα διάλειμμα στη διεύρυνση. Μερικές φορές χρειάζεται να σκεφτόμαστε στην Ευρώπη πριν αναλάβουμε δράση, υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Για την Ουκρανική κρίση τόνισε πως τα σύνορα πρέπει να είναι σεβαστά από όλους, αφήνοντας αιχμές για τη Ρωσία. Αναφερόμενη στο ίδιο θέμα, η Γερμανίδα καγκελάριος Μέρκελ υπογράμμισε πως ουδής πρέπει να αμφιβάλλει για την προθυμία της Ευρώπης να επιβάλλει σκληρότερες κυρώσεις στη Ρωσία, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.